σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση που, όπως τα καταλάβατε, είναι λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις. Διότι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μία μακρά πορεία προς τους πολίτες, μία μακρά πορεία συζήτησης, διαλόγου και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. Σε αυτές τις εκδηλώσεις που έχω ξεκινήσει και με δική μου παρουσία αλλά και όλων των στελεχών του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, δεν θέλουμε απλά να παίρνουμε τον λόγο εμείς, να μιλάμε και οι πολίτες που μας ακούν να χειροκροτούν. Θέλουμε να δώσουμε τον λόγο σε εσάς. Θέλουμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε και πολλές φορές να ακούσουμε και την κριτική. Να ακούσουμε τις γνώμες σας, τις έγνοιες σας, τις αγωνίες σας. Και ότι στόχο έχουμε να δημιουργήσουμε μαζί τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης, αλλά και μιας νέας σχέσης του πολίτη με την πολιτική. Είμαι πολύ ευτυχής που συναντώ τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που ξεκινήσει κάθε εβδομάδα να πηγαίνω. Και τους λέω, ήρθα να σας ακούσω και όχι να ζητήσω την ψήφο σας. Είναι σπάνιο πράγμα στην Ελλάδα να βλέπει κανείς τους πολιτικούς να μην πηγαίνουν λίγο πριν τις εκλογές για να μιλήσουν με τους πολίτες. Αλλά εμείς ξεκινάμε μετά τις εκλογές, όχι πριν τις εκλογές. Και έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο, είναι αλήθεια. Έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε έναν δύσκολο δρόμο και το λέω δύσκολο γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην εποχή μας υπάρχει μια κρίση στη σχέση των πολιτών με το πολιτικό σύστημα και με τα κόμματα. Αλλά εμείς ακολουθούμε τον δύσκολο δρόμο όχι απλά να ανοίξουμε μια λίστα μελών και να εγγράφουμε μέλη τα οποία θα έρχονται μια φορά κάθε 4 χρόνια για να ψηφίζουν, αλλά τον δύσκολο δρόμο να χτίσουμε μαζί μια νέα σχέση, μια νέα σχέση του πολίτη με την πολιτική, λέμε, μια νέα σχέση του οργανωμένου μέλους, διότι θέλουμε τα μέλη της παράταξής μας, του κόμματός μας, να είναι ταυτόχρονα και συμμέτοχοι στις μεγάλες αποφάσεις που θα πάρουμε για το μέλλον του τόπου μας. Να είναι συμμέτοχοι στις προγραμματικές μας αναζητήσεις. Δεν μας απασχολεί το πώς θα ξαναγυρίσουμε στις καρέκλες της εξουσίας, γιατί εμείς δεν γεννηθήκαμε σε αυτές και δεν μας έπιασε στερετικό σύνδρομο, όπως αυτούς, τα 4,5 χρόνια τις έλειψε και η καρέκλη της εξουσίας και η δυνατότητα να εξουσιάζουν. Εμείς θέλουμε να ξαναγυρίσουμε και θα ξαναγυρίσουμε για να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάει ο τόπος μας πιο μπροστά. Και για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάει ο τόπος μας πιο μπροστά, πρέπει από τώρα να δουλέψουμε. Και από τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα σύνθετα προβλήματα και να ψάξουμε μαζί να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ο στόχος λοιπόν αυτής της νέας καμπάνιας, αυτής της μεγάλης προσπάθειας, είναι να ακολουθήσουμε, όπως είπα πριν, το δύσκολο δρόμο, ανασυγκροτώντας και διευρύνοντας το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία μαζί με τους πολίτες, τους προοδευτικούς και τους δημοκρατικούς, να πείσουμε και τους εαυτούς μας, γιατί δεν είναι εύκολο πολλές φορές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι ούτε ο πρόεδρός του, ούτε τα στελέχη του, αλλά η βάση του, ο κόσμος που τον στήριξε, και να ανοίξουμε αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες, χωρίς να ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων, αλλά να είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσους μας στήριξαν με το προηγούμενο διάστημα, ανεξάρτητα από τη μήτρα και την καταγωγή από την οποία, την πολιτική καταγωγή από την οποία προέρχονται. Και ταυτόχρονα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τον νέο τρόπο που επικοινωνούν σήμερα οι πολίτες, τις νέες τεχνολογίες. Γι' αυτόν τον λόγο και ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με τον ίντερνετικό ΣΥΡΙΖΑ, το isyriza.gr. Δηλαδή, θέλουμε να φτιάξουμε μία πλατφόρμα διαδραστικής επικοινωνίας. Σε πρώτη φάση είναι μόνο για την εγγραφή μελών, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι μία πλατφόρμα που κανείς θα μπορεί να ενημερώνεται, να συμμετέχει, να λέει τη γνώμη του, να συντονίζεται, να ψηφίζει για τις αποφάσεις μας, να είναι ένας ουσιαστικός συμμέτοχος, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες λοιπόν,
ένας συμμέτοχος στην κομματική ζωή, που θέλουμε αυτή η κομματική ζωή να μην είναι ανιαρή, να μην είναι βαρετή, αλλά να είναι ουσιαστική, γιατί θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Λέω ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος αυτός που επιλέγουμε, διότι είναι ένα στοίχημα. Και για μένα προσωπικά και για άλλους εμάς είναι ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα όμως που είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τη βαριά ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας στις πιο δύσκολες συνθήκες από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αμελήσαμε αυτή την επαφή. Και εγώ προσωπικά ήμουν κλεισμένος στα κυβερνητικά κτίρια, αντιμετωπίζοντας πράγματι όχι εύκολες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις και παίρνοντας και δύσκολες αποφάσεις. Όμως αυτή η αδιαμεσολάβητη επαφή ήταν ένα έλλειμμα που δεν είχα και δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως επίσης ένα τεράστιο έλλειμμα, απαράδεκτο έλλειμμα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 36% και του 32% σε συνθήκες ΙΤΑΣ, η νέα κυβερνός αριστερά της εποχής μας, να έχει μια οργανωτική δομή που βρίσκεται εκεί που ήταν όταν είχε 3% στην αρχή κοινωνία. Είναι λοιπόν καθήκον και απόφασή μας αυτό να το αλλάξουμε, και θα το αλλάξουμε δημιουργικά. Βρίσκομαι λοιπόν σήμερα ενώπιόν σας για να προσπαθήσω να σας πείσω όλους και όλες να διαδώσετε αυτό το μήνυμα της συμμετοχής, της ένταξης σε μια κοινή προσπάθεια, σε ένα κοινό αγώνα. Και ταυτόχρονα είμαι εδώ για να σας ακούσω και να κουβεντιάσουμε και τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας.